Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Σπάντα τα Έθνη», μια εκπομπή η οποία ασχολείται με την πορεία της Ορθοδοξίας μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όπου υπάρχουν ψυχές οι οποίες αναζητούν την αλήθεια, αναζητούν τον Χριστό. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη, στην ουσία πρόκειται για την συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, στην οποία προηγούμενη εκπομπή και τη σημερινή βέβαια, είχαμε και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Εμμανουήλ Καπετανάκη, ο οποίος κατάγεται από τον Άγιο Μύρον, αλλά επί σειρά ετών είχε τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσει σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας μας, και μέσα σε αυτές είναι και ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος της Πάρου. Ο γέροντας Φιλόθεος της Πάρου πρόκειται για μια σύγχρονη μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας μας, ο οποίος κοιμήθηκε το 1980, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πνευματικό τέκνο του Αγίου Νεκταρίου και βοήθησε πάρα πολύ με τα συγγράμματά του και με τις συμβουλές του και γενικά όλες τις νοθεσίες που έχει δώσει και έχουν διατυπωθεί στα βιβλία που κυκλοφορούν για το πρόσωπό του. Θα έλεγε κανείς όμως, ενδεχομένως κανείς από τους ακροατές, να είχε κάποια απορία ως προς το τι σχέση μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στην Ελλάδα, βέβαια με την εξωτερική αποστολή, και πώς συνδέεται αυτό. Απλά εμείς σε αυτό δεν θα απαντήσουμε. Εμείς θα απαντήσει ο γέροντας ο Άγιος Πορφύριος πλέον, ο οποίος λέει ότι η καλύτερη ιεραποστολή γίνεται με το παράδειγμά μας. Με το σωστό παράδειγμά μας, την ηρεμία μας, την πραότητά μας, τον τρόπο ζωής μας. Αυτός λοιπόν, κατά τη δική μας άποψη, είναι ο πιο άγιος τρόπος ιεραποστολής. Ο πιο ανεπαίσθητος τρόπος ιεραποστολής, ο οποίος πηγαίνει κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου, στην καρδιά του ανθρώπου, και κανείς καταλαβαίνει το αληθινό χωρίς πολλά λόγια ή χωρίς καθόλου λόγια. Χωρίς τίποτα, κανείς αναγνωρίζει το αληθινό και το ακολουθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας και επίσης κατά νου αυτό που λέει και ο γέροντας Παΐσιος, ότι ο μοναχισμός είναι η αντίστροφη ιεραποστολή, διότι κανείς στην ιεραποστολή πηγαίνει στους ανθρώπους, ενώ όταν κανείς έχει μια άγια ζωή, τότε σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι έρχονται σε αυτόν, και γίνεται λοιπόν αυτή η αντίστροφη ιεραποστολή. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη και συμβαίνει με την περίπτωση του αγαπητού μας, πολυσέβαστου, γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου της Πάρου. Και βέβαια αυτή η ζωή ενός ανθρώπου δεν μένει στα σύνορα της Ελλάδας, προεκτείνεται και επεκτείνεται σε όλα τα ορθόδοξα έθνη και σε όλο τον κόσμο, και αποτελεί ένα ιεραποστολικό φάρο για όλες τις ψυχές που αναζητούν το αληθινό σε όλο τον κόσμο για να μπορέσουν να το βρούνε. Και όπως αναφέρει ο γέροντας Παΐσιος, όταν υπάρχει συνέπεια στη ζωή μας και πίσω από τον ήλιο να κρυφτούμε, θα μας βρει ο κόσμος. Δηλαδή η χάρη του Θεού πληροφορεί μυστικά τους ανθρώπους και έτσι κηρύτεται το Ευαγγέλιο χωρίς καν λόγια. Ας περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε τη συνέχεια της εκπομπής που είχαμε με τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη. Ο πατήρ Φιλόθεος, στο Φινίκι που έκανε δάσκαλος, είχε ένα βαφτιστήρι, το οποίο είχε βαφτίσει ο ίδιος. Και πήγε μια φορά, περιοδεύοντας την Πελοπόννησο, να δει τι κάνει ο βαφτισιμιός του. Ήταν η μέρα Τετάρτη. Αυτός δεν είχε τίποτα άλλο να σερβίρει στο γέροντα, παρά μόνο μια πίτσα. Έβαλε λοιπόν την πίτσα στο τραπέζι, ευλόγησε ο πατήρ Φιλόθεος και φάγανε. Μόλις επέστρεψε στην Λογκοβάρδα, του γράφει μία επιστολή και του λέει «Ευχαριστώ πάρα πολύ δια την αβραμία φιλοξενία, αλλά επειδή το ημέρα νηστίσιμος και καταλύσαμε, εσείς, του λέει, θα κάνετε 50 μετανοίες και εγώ θα δω τι πρέπει να κάνω για να μας συγχωρήσει ο Κύριος». Οπότε έφαγε, αλλά αυτό το κανόνισε μετά για να το σβήσει. Έκανε κάποιο, δηλαδή, κάποιο κανόνα, κάτι, οτιδήποτε. Και αυτός και ο βαφτισιμιός του.
οι καταστάσεις που ζούσε ο πατήρ Φιλόθεος ήταν πολλές. Κουβέδιαζε με τους Αγίους, κουβέδιαζε με τον Άγιο Νεκτάριο και είχε και πολύ μεγάλη σχέση με τον Άγιο Δημήτριο. Μία των ημερών φωνάζει τους πατέρες και τους λέει: «Είμαι ασθενής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα με συμπεριλάβετε στην τράπεζα. Ήταν παραμονή πρωί του Αγίου Δημητρίου. Δεν θα έρθω το μεσημέρι επάνω και ίσως να μην κατέβω και στον Εσπρινό και στη λειτουργία αύριο, διότι είμαι ασθενής. Όταν θα ανοίξω την πόρτα του κελιού μου, τότε θα επικοινωνήσω μαζί σας». Και είχε το εξής σύστημα ο γέροντας, όπως είναι η καρέκλα αυτή, έβαζε μια τέτοια καρέκλα μπροστά στην πόρτα του κελιού και κλεινότανε μέσα. Αυτό σήμαινε ότι όταν πήγαινες και έβλεπες την καρέκλα, κάθισε, περίμενε μέχρι να ανοίξω την πόρτα, μην χτυπάς την πόρτα. Οπότε οι πατέρες ανησύχησαν, αλλά έπρεπε να κάνουν υπακοή. Εσπερινό δεν εμφανίζεται. Τη μέρα του Αγίου Δημητρίου δεν εμφανίζεται. Η καρέκλα ήταν έξω από την πόρτα. Η καρέκλα έξω από την πόρτα. Πατήρ Φιλόθεος μέσα, κατά τους μοναχούς, μέσα στο κελί. Την επομένη του Αγίου Δημητρίου φτάνει ένας δεσπότης. Τον υποδέχονται κανονικά με κοδωνοκρουσίες οι πατέρες. Μου τα λέει αυτά πατήρ Λεόντιος, μοναχός της Μονής, μακαριστός σήμερα. Βγήκε να τον υποδεχτεί και του λέει, λέει, ήρθα να προσκυνήσω και να δω τον πατέρα Φιλόθεο. Του λέει ο Λεόντιος, λέει, ξεχάστε το, σεβασμιότατε, διότι ο γέροντας από χθες είναι ασθενής. Είναι κλεισμένος μέσα στο κελί και δεν έχει κατέβει ούτε στην ακολουθία. Του λέει ο δεσπότης, λέει, μην τα λες εμένα αυτά. Λέει, σας μιλάω ότι ο γέροντας είναι ασθενής και είναι μέσα στο κελί του. Δεν κατέβει και ούτε στην ακολουθία. Και το απαντάει ο δεσπότης, είμαστε παρέα στη Θεσσαλονίκη. Μαζί κάναμε τον Εσπερινό του Αγίου Δημητρίου και είμαστε μαζί στη λειτουργία. Και μου λέει ο επίσκοπος μετά το διευκόν, κοίταξε να μην φύγει ο Ζερβάκος να φάμε παρέα στην τράπεζα. Και μετά τη λειτουργία εξαφανίστηκε. Πήγε αοράτος από τη Λογκοβάρδα, μόνο ο Θεός και ο Άγιος Δημήτριος και ο Γέροντας ξέρουν, πήγε στο πανηγύρι και γύρισε κάτω χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα. Πάντως αυτό υπάρχει στο γεροντικό κάτι ανάλογο, που στο, νομίζω στο όρο Σινά ήταν ο αρχιεπίσκοπος Σινά, νομίζω κάτι τέτοιο ήταν, ηγούμενος στο Σινά και βρέθηκε αοράτος στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια, βέβαια. Όπως σας είπα, είχε το χάρισμα των Ιαμάτων. Δηλαδή οι Άσεις τον άκουγε ο Θεός. Όταν σταύρωνε γινόταν θαύμα. Το 1974 υπέφερα από εκεί στην Κόκκικος. Εξετάζομαι από δύο γιατρούς και μάλιστα μου λέει ένας χειρούργος του Ηράκλειου, λυρώνιστα στην πολυκλινική τότε, μου λέει πρέπει να σε ανοίξω, αλλά επειδή είσαι παχύς θα πρέπει να σε έχω 2-3 μήνες ανοιχτό. Θα βάλω, μου λέει, και ένα σωληνάκι να τρέχουν οι ακαθαρσίες και όταν θα καθαρίσει τελείως η πληγή, τότε θα δούμε πώς μπορούμε να σε ράψουμε και να απαλλαγείς από αυτή την ιστορία. Εγώ φοβήθηκα. Πήγαμε λοιπόν στην Πάρο με τη Μαρία, βλέπω το γέροντα και του λέω, λέω, γέροντα, το γετό. Μπορείτε να με βοηθήσετε βεβαίως, μου λέει. Λέω, πώς. Θα πάρετε, μου λέει, λαδάκι του Αγίου Νεκταρίου και θα το βάλετε επί αυτής ταύτης της πληγής και η χάρις δεν μολύνεται. Και θα κλείσει η πληγή. Όταν το είπα αυτό σε ένα παθολόγο, μου λέει, κοίταξε, επειδή αυτό δεν αναγράφεται στα βιβλία. Όταν εμφανιστεί κύστη κόκκικος θέλει χειρουργείο. Mm. Δεν κλείνει. Θα μου επιτρέψεις να σε εξετάσω. Λέω ευχαρίστως. Ξαπλώνω λοιπόν σε ένα κρεβάτι, με εξετάζει και μια στιγμή βλέπω τον γιατρό να σηκώνεται πάνω και κανέζει τα χέρια του. Σαν να έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, δόξα τω Θεώ. Γνώριζε και ο ίδιος. Πάντως δηλαδή με λίγα λόγια ο γέροντας, επειδή ήταν έτσι και είχε μεγάλη σχέση δηλαδή με λίγα λόγια με τον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, και πολύ μεγάλη σχέση. Και κατά κάποιο τρόπο ότι ό,τι του ζητούσε το έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό συνέβαιναν έτσι φοβερά και θαυμάσια και τεράστια.
απέναντι από τη Λογκοβάρδα, ήταν ένα πολύ μικρό σπιτάκι που ζούσε ένας παραλύτως. Μία μέρα λοιπόν, του λέει ο Λεόντιος, μοναχός, λέει «Γέροντα, υπάρχει σε αυτό το σπίτι ένα πολύ μεγάλο δράμα. Υπάρχει ένας παράλυτος και μία γυναίκα που τον διακονεί, η οποία είναι συγκύπτουσα». Ο πατήρ Φιλόθεος ήταν πολύ συναισθηματικός, πολύ ευσυγγενητός. Λέει «Ετοιμάσου να πάμε αμέσως». Λέει «Τι θα κάνεις, γέροντα?» «Λυπάμαι να κάνω καλά τη συγκύπτουσα, να διακονεί ακολύτως τον παραλυτικό». Ήταν ζεύγος. Πηγαίνουν λοιπόν, ήταν και οι δύο άτομα της εκκλησίας, πολύ κοντά στην εκκλησία. Τους δέχονται με μεγάλη εγκαρδιότητα στο σπίτι. Τους κέρασε η συγκύπτουσα. Ο γέροντας είχε πάρα πολύ συγκινηθεί από το θέαμα αυτό, ένα πολύ μικρό δωμάτιο ήταν. Και τον ρωτάει η συγκύπτουσα, «Γέροντα», του λέει, «τι καλός αέρας σας έστειλε στο φτωχικό μου?» Και απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος. Λέει, «Πληροφορήθηκα το δράμα το οποίο έχετε και είπα να έρθω στο σπίτι σας, να σταυρώσω εσάς, να ηγερθείτε, να διακονείτε ακολύτως τον σύζυγό σας». Και απαντάει η συγκύπτουσα, «Εάν σε έστειλε ο Χριστός να το κάνεις αυτό, το διακόνημα, να είναι ευλογημένο. Εάν σαν άνθρωπος με λυπήθηκες, άφησέ με στην κατάσταση που είμαι να μην χάσω το μισθό μου». Απάντησε όμως. Απάντησε. Είχε φτάσει. Οπότε, σε μέτρα. Σε μέτρα. Οπότε συγκινήθηκε πολύ ο πατήρ Φιλόθεος και φεύγοντας σταματάει στην πόρτα, την ευλογεί και της λέει, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σιος θέλεις». Και έφυγε χωρίς να κάνει αυτό το οποίο είχε κατέβει κάτω. Δηλαδή παρέμεινε όσο είχε καταστήσει. Όσο είχε. Στον πατέρα Φιλόθεο εξομολογείται ο Στυλιανός, ο Πρεβέζης, όταν ήταν αρχιμανδρίτης. Είχε πάει ένα τριήμερο στη Λογκοβάρδα και ειδοποίησαν ένα Σάββατο βράδυ τον πατέρα Φιλόθεο να πάει να κοινωνήσει ένα ετοιμοθάνατο. Μπήκε στο γαϊδουράκι ο γέροντας και λέει ο Πρεβέζης, λέει ο Στυλιανός, γιατί τότε δεν ήταν Πρεβέζης, του λέει, «Γέροντα, έχει ευλογία να έρθω κι εγώ?» «Ευχαρίστως», του λέει ο πατήρ Φιλόθεος. Έφυγαν λοιπόν από τη Λογκοβάρδα, κρατώντας ο γέροντας τη Θεία Κοινωνία, να πάει να κοινωνήσει αυτόν που ήταν ετοιμοθάνατος. Καθοδόν τους έπιασε καταρακτώδης βροχή. Ομπρέλα δεν είχε ούτε ο Πρεβέζης. Ο γέροντας, όπως ήταν στο γαϊδουράκι με τη Θεία Κοινωνία, δεν βρεχότανε. Ο Πρεβέζης είχε γίνει παπάκι από τη βροχή, ο Στυλιανός. Και του λέει, «Γέροντα, βρέχομαι», του λέει. Τα ρούχα του δηλαδή δεν βρέχηκαν, τα έμφυα, τα... Τίποτα, ούτε το γαϊδωράκι βρεχόταν, ούτε ο γέροντας. Το πετραχύλι το αυτό που φορούσε, τίποτα. Τίποτα, ούτε μία στάλα στο γέροντα. Ο Στυλιανός, μουσκεμα. Του λέει, «Γέροντα», του λέει, «τι θα γίνει με μένα», του λέει, «έχω γίνει παπάκι». Και του λέει ο πατήρ Φιλόθεος, «Πλησιάστε εις τον γαϊδαρον όσο μπορείτε πιο κοντά σε μένα και δεν θα βρέχεστε κι εσείς». Λέει, καταλάβαινε ότι μία ομπρέλα χάριτος, ας πούμε, τους σκέπαζε και τους δύο. Είχε πάει ένας γνωστός μου αρχιμανδρίτης στη Λογκοβάρδα, μακαρίτη σήμερα, να πει τα προβλήματά του στον πατέρα Φιλόθεο. Μπαίνει μέσα λοιπόν, ήμουν προϊστάμενος, λέει, σε μία εκκλησία με 5 ιερείς και με ένα διάκο και με είχαν πρίξει και οι 6. Και μόλις μπαίνω μέσα αρχίζω να λέω τα προβλήματά μου στο γέροντα. Μια ώρα μου λέει προβλήματα, του έλεγα. Και στο τέλος του λέω και υποφέρω από αυτό, είμαι άρρωστος από τούτο, είμαι από εκείνο. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά, γέροντα? Και το απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος. Δεν σας φαίνεται, του λέει, ότι έχετε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας? Τακ, έβαλε μετάνια, λυσκόραμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πολλές φορές μεγαλοποιούνται τα προβλήματα από την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Βέβαια. Το 1978 είχα βγάλει ένα καρύδι εδώ, στο λαιμό. Με παρακολουθούσαν δύο γιατροί στην Αθήνα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πήγα στον πατέρα Φιλόθεο, του το είπα και μάλιστα του είχα πει ότι μόλις μπήκα μέσα, του λέω, «Ευλογείτε,
Δεν μου απαντάει ο Κύριος, αλλά μου λέει τι τρέχει. Κατάλαβα ότι ήμουν άρρωστος. Και του λέει, είμαι άρρωστος. Μου λέει, τι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Λέω, αν νομίζετε ότι αυτό που έχω μου το παίρνετε, καλώς, διαφορετικά του λέω, τελειώσαμε. Εγώ δεν του είπα από τι υποφέρω ή ότι έχω κάτι. Μου λέει, γονατίστε. Έτσι είπα το. Πατέρα Φιλόθο, κατευθείαν. Πώς τολμήσατε. Την είχα γέροντα. Μου είχε δώσει το δικαίωμα να κουβεντιάζω ελεύθερα μαζί του. Γονατίζω, με κουκουλώνει με το πετραχύλι και άρχισε να διαβάζει, δεν καταλάβαινα τι διάβαζε. Μια στιγμή βγάζει το σταυρό από το τσεπάκι του και μου φωνάζει πολύ αγριεμένα, απάνω ο λαιμός σου, μου λέει. Με το απάνω ο λαιμός σου κάνω έτσι και μου κολλάει το σταυρό στο σημείο που είχα το πρόβλημα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, μετά από λίγο, καθίστε. Καθίζω στο καναπεδάκι που είχε απέναντι από το κρεβάτι, εδώ. Η πρώτη μου ενέργεια ήταν να πιάσω να δω τι έγινε αυτό που είχα στο λαιμό. Δεν υπήρχε τίποτα. Και η Μαρία με περίμενε έξω από τη Λογκοβάρδα και μόλις βγαίνω έξω, της λέω, πιάστο. Δεν υπήρχε τίποτα. Μέγεσαι, Κύριε, και θα μας τα τέλειες. Παρακολουθούσε τα πάντα. Το 1979 κατεβαίνουμε με τη Μαρία από Ηράκλειο, από Πειραιά για Ηράκλειο, με το ferry boat Αριάδνη. Και μας πιάνει φωτιά στο καράβι και εγώ είμαστε 3 ώρες με σωσίβι έξω να πέσουμε στη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Τελικά έσβησε η φωτιά, φτάνουμε στο Ηράκλειο, κάναμε την προσευχούλα μας και μετά το πρωινό ρόφημα το οποίο πήραμε, τον παίρνω τηλέφωνο. Γέροντα, του λέω, ευλογείτε, ο Κύριος. Τι κάνετε, του λέω. Εγώ τον πήρα για να πάρω δύναμη. Επειδή ήμουν πολύ ταραγμένος, 3 ώρες να καίγεσαι μέσα στο καράβι, δεν είναι μικρό πράγμα. Και γυρνάει και μου λέει, επληροφορήθην. Δηλαδή είχε πιάσει φωτιά το καράβι. Βέβαια. Και εγώ είμαστε 3 ώρες. Τι ποιο καράβι ήταν? Αριάδνη. Αριάδνη. Των Μηνωνικών Γραμμών. Ήταν προς Ηράκλειο, δηλαδή. Ναι. Μετά δεν έμπαινε κανένας μέσα και το πουλήσανε. Και απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος, επληροφορήθην ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας εταλαιπωρήθητε. Σας πήρε το πρωί δηλαδή. Κατευθείαν. Επληροφορήθην ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας εταλαιπωρήθητε. Και τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, δηλαδή ούτε μέσα, ούτε τίποτα. Δηλαδή το έμαθε πριν από... Μα δεν ήξερε καν ότι ταξιδεύουμε το Αριάδι. Ο πατήρ Φιλόθεος έκανε υπερβολικό αγώνα. Σαν άνθρωπος, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Με αποτέλεσμα να του δώσει πάρα πολλά χαρίσματα ο Θεός. Όταν επισκέφθη τον πατέρα Φιλόθεο το 1979, ο πατήρ Ευδόκιμος, ο περίφημος αυτός ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Σαββαθιανών, τον αγκάλιασε και τον φίλησε στην πλάτη. Του λέω λοιπόν, όταν συναντηθήκαμε, του λέω, γέροντα, του λέω, συγγνώμη, εσένα δεν μπορώ να σε καταλάβω. Όλοι οι άνθρωποι όταν συναντηθούν, φιλιώνται εκ των έμπροσθεν. Εσύ του λέω πίσω, τον φύγει στην πλάτη. Τι τυπικό είναι αυτό. Του φύγει γυρνά... δηλαδή από πίσω. Στην πλάτη. Και γυρνάει και μου λέει, ήταν τόσο πολύ οι λάμψεις του προσώπου του, που δεν μπορούσα να τον πλησιάσω έμπροσθεν. Τι να πει κανείς τώρα. Δόξα τω. Δόξα τω. Τα προβλήματα τα δικά μου, τα περί υγείας ήταν πολλά. Θα έλεγα παιδικής ηλικίας. Είχα ένα σκόλοπα και στην κοιλιά. Υπέφερα πολύ από κοιλιακά και ιδιαιτέρως από διάρειες. Μια μέρα λοιπόν μπαίνω μέσα στο κοιλί του γέροντα και του λέω, γέροντα, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να με σταυρώσετε. Η κοιλιά μου. Και βγάζει ένα σταυρό και με σταυρώνει στην κοιλιά και μου αλλάζει τη ροή του εντέρου. Από ευκύλιο με κάνει δυσκύλιο. Και όταν αργότερα συνάντησα πατέρα Πορφύριο και πατέρα Παΐσιο, βλέποντά με ξεχωριστά και οι δύο, ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Και μου είπανε, σαν να ήταν συνονοημένοι, εσύ από τούδη και εις το εξής, για να βολεύεσαι πρέπει να τρως μέλι και σίκα. Το είπαν και οι δύο αυτό. Και οι δύο. Το ίδιο. Το ίδιο. Ο πατήρ Φιλόθεος έπιανε σήματα, όπως και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας,
με σκοπό να κάνει διάφορα διακονήματα. Κατέβαινε κάποτε από το Σιδηρόκαστρο με ένα φίλο οδηγό, ο οποίος οδηγούσε ένα φορτηγό πράγματα για Λογκοβάρδα. Υπήρχε ναός του Αγίου Νεκταρίου, αυτή η φωτογραφία έχει βγει στο Σιδηρόκαστρο. Και εδώ τους μιλούσε, φεύγοντας από εδώ ο πατήρ Φιλόθεος. Να ρωτήσω τώρα λίγο, επειδή δεν το γνωρίζω κι εγώ, αλλά και προφανώς και κάποιοι ακροατές. Στο Σιδηρόκαστρο ήταν ο πρώτος ναός του Αγίου Νεκταρίου, για ποιο λόγο πήγαινε εκεί? Πήγε διότι τον είχε κτίσει ο Θανάσης ο Μουρμούρης μαζί με τον Στυλιανό. Είχαν πρωτοστατήσει να χτιστεί ο ναός του Αγίου Νεκταρίου και είχε πάει ο πατήρ Φιλόθεος για προσκύνημα. Επιστρέφοντας λοιπόν από το Σιδηρόκαστρο, μόλις έφτασε στη Λάρισα, λέει στο Νεκτάριο, Βασίλης ήταν το λαϊκό το όνομα τότε που οδηγούσε, Βασίλη παιδί μου, του λέει, περίμενε. Λέει, γιατί γέροντα, τι συμβαίνει? Λέει, πήρα σήμα και πρέπει να πάω στα Τρίκαλα να βρω κάποιον πατέρα Δημήτριο Καγκαστάθη να τον εξομολογήσω. Το πρωί εκείνο ο πατήρ Δημήτριος έκανε προσευχή στους ταξιάρχας να του πάρουν, να πάνε τον πατέρα Φιλόθεο να εξομολογηθεί παπά Δημήτρης. Και καταλαβαίνετε, λέει, το απόγευμα τι γινόταν όταν εγώ χτυπούσα την καμπάνα και έμπαινε μέσα στην εκκλησία ο πατήρ Φιλόθεος. Είχε ειδοποιηθεί κατευθείαν από τους ταξιάρχας. Ενώ προσευχόταν ο παπά Δημήτρης, πήρε το σήμα ο πατήρ Φιλόθεος, οπότε έδιωξε τον οδηγό μαζί με τα πράγματα για Λογκοβάρδα και αυτός πήγε στο χωριό του παπά Δημήτρη να τον εξομολογήσει. Χωρίς ούτε τηλέφωνο, ούτε κινητό τότε, ούτε δηλαδή τίποτα. Δηλαδή ζήτησε την προσευχή του πατήρ Δημήτριος κάποιον εξομολόγο. Να του πάνε τον πατέρα Φιλόθεο. Ζήτησε από τους Αγίους. Ζήτησε από τους ταξιάρχας να του πάνε τον πατέρα Φιλόθεο. Κανονικότατα. Στην εικόνα μπροστά. Στην εικόνα μπροστά. Και μάλιστα μας έκανε αναπαράσταση ο πατήρ Δημήτριος όταν προσευχόταν στην εικόνα των ταξιαρχών, χτυπούσε την εικόνα και τους έλεγε τρικαλινά, όπως μιλούσε, σκούτε γρήγορα και τραβάτε κατά κήθε να μου κάνετε αυτή τη δουλειά. Σας μιλάει από πάση του χωριού. Καταλαβαίνετε ή δεν καταλαβαίνετε? Εγώ είμαι αγράμματος και θέλω να μου φέρετε τον πατέρα Φιλόθεο να εξομολογηθώ. Και το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο πατήρ Φιλόθεος έμπαινε μέσα στην εκκλησία χτυπώντας την καμπάνα του Εσπερινού. Καταλαβαίνετε τα μεγαλεία του Θεού, λέει ο παπά Δημήτρης, τι ήτανε. Δόξα τω Θεώ πάντως που είχατε έτσι την ευλογία να γνωρίσετε και τους δύο, και τον πατέρα Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Ναι. Και το... Με τα χρήματα δεν είχε ιδιαίτερες παρτίδες ο γέροντας. Πήγε μια φορά και εξομολογήθηκε μια γυναίκα στην Πάρο, αυτό μας το είπε ο Δεσπότης στην κοίμηση του πατρός Φιλοθέου. Και στο τέλος του λέει, γέροντα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να δεχτείτε μια δωρεά. Και κρατούσε στο μαντίλι της 1000 χρυσές λίρες. Τα αφήνει λοιπόν πάνω στο τραπεζάκι, λέει, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να δεχτείτε αυτό το πράγμα. Αυλογημένο, λέει ο πατήρ Φιλόθεος. Έφυγε η γυναίκα και την άλλη μέρα κατεβαίνει στην παρικιά ο γέροντας και βρίσκει τους προύχοντες μαζί με τον ιατρό και μπάπης, μακαρίτη σήμερα, και τους λέει, έλαβα μία πολύ μεγάλη δωρεά από μία ευσεβεστάτη γυναίκα. Εμείς στο μοναστήρι δεν έχουμε καμία ανάγκη, πάρτε τα χρήματα και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε για το νησί. Και έγινε το ιατρείο της Πάρο. Δεν υπήρχε ιατρείο στην Πάρο. Δόξα τω Θεώ. Ήταν ορθοδοξότατος και θα έλεγα στις αιρέσεις καταπέλτης. Γι' αυτό το είχε βάλει και με τη διδασκαλία του Απόστολου Μακράκη. Η οποία τι έλεγε περίπου? Ο Απόστολος Μακράκης ήταν ένας θεολόγος ο οποίος τελικά έγινε αιρετικός. Τα έβαλε και με τον Άγιο Αρσένιο της Πάρου, ο οποίος Άγιος Αρσένιος του είπε να γονατίσει, να πάρει συγχωρητική ευχή. Και αυτός είπε ότι εμένα το γόνατο το δικό μου δεν έχει μάθει να γονατίζει. Και του λέει ο Άγιος Αρσένιος, λέει, πρόσεξε, διότι το γόνατο το οποίο δεν γονατίζει σπά. Και μόλις βγήκε έξω από το μοναστήρι, έπεσε κάτω και έσπασε το γόνατό του. Αυτός έλεγε ότι έχει ισόχρηστον καρδία. Και υπάρχουν ακόμα και πολλοί μακρακιστές σήμερα, απανταχού της Ελλάδος. Αυτούς τους καυτηρίασε ο πατήρ Φιλόθεος και με ειδικό σύγγραμμα το οποίο είχε γράψει, οι πλάνες της αληθείας, οι πλάνες υπό της αληθείας ελεγχόμενες, κάπως έτσι ένα βιβλίο.
Δηλαδή έκανε τον εαυτό του αυτός ο θεολόγος, ας πούμε, σαν τον Χριστό. Σαν τον Χριστό. Επειδή αυτοί πίστευαν ότι έχουν ισόχριστον καρδία. Παναγία μου. Είναι τρομερό πράγμα η αίρεση. Θεός να φυλάει όλους. Εξομολογούμενος κάποτε ο πατήρ Φιλόθεος στον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ήταν δύο άγιοι που εξομολογούσε ο ένας τον άλλον. Του λέει ο πατήρ Επιφάνιος γέροντα, του λέει, πόσο με αναπαύσατε με αυτή την εξομολόγηση. Αλήθεια πάτερ Επιφάνιε, του λέει, λιπολύ αναπαύτηκα γέροντα. Και με αστραπιαία ταχύτητα βγάζει ο πατήρ Φιλόθεος το πετραχύλι, το φοράει, λέει, τώρα βάλε και εσύ το επιτραχύλιο να αναπαυτώ κι εγώ. Ο πατήρ Φιλόθεος επί γερμανικής κατοχής γλίτωσε 125 νέους της Πάρου. Είχαν οι Παριανοί σκοτώσει 5 Γερμανούς και για αντίπεινα οι Γερμανοί πήραν 125 νέους να τους εκτελέσουν. Και είχε βγάλει μια διαταγή ο Γερμανός διοικητής ότι αν κανένας μου ζητήσει να χαρίσω τη ζωή στους 125 νέους, θα τον σκοτώσω και αυτόν μαζί με αυτούς. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να τους χαρίσω. Και ο Θεός τον φώτισε και πήγε κάποτε ένα απόγευμα στη Λογκοβάρδα. Ήταν η γιαγιά του Ορθόδοξη Ρωσίδα, ίσως να προσευχηθεί, ίσως. Η γιαγιά τίνος. Του Γερμανού. Του Γερμανού. Διοικητή. Και ο πατήρ Φιλόθεος είπε να κάνουμε μία παράκληση στην Παναγία για να τον μαλακώσει. Πραγματικά ο Γερμανός μαλάκωσε. Και μόλις βγήκε έξω, λέει στον πατέρα Φιλόθεο ότι μέσω διερμηνέως, λέει, πες στο γέροντα οποιαδήποτε χάρη θέλει να του την κάνω. Και απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος να χαρίσει τη ζωή στα 125 παιδιά μου. Και αγρίεψε ο Γερμανός και του λέει ότι κανονικά έπρεπε να σε σκοτώσω μαζί με αυτούς. Αλλά επειδή εσύ δεν γνωρίζεις σαν μοναχός τη διαταγή που εγώ έχω βγάλει, δεν σε σκοτώνω, αλλά ζήτησέ μου οποιαδήποτε άλλη χάρη θέλεις εκτός από αυτήν. Και απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος ότι εγώ για να ζητήσω χάρη θέλω να με διαβεβαιώσεις ότι θα την κάνεις. Και σηκώνει το χέρι αυτός επάνω και λέει «Χάι Χίτλερ», αυτό που λέγανε. Άρα δηλαδή διαβεβαιώνω. Και απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος να με σκοτώσεις μαζί με τα 125 παιδιά μου. Οπότε συγκινήθηκε ο Γερμανός και του λέει «Τους χαρίζω». Και αυτούς τους πρόλαβα στη Λογκοβάρδα, ερχόταν κάθε χρόνο στο πανηγύρι της ζωοδόχου πηγής για να ευχαριστήσουν την Παναγία και τον Γέροντα. Καμιά φορά έλεγε και κανένα αστείο, έτσι για να σπάσει λίγο τη διάθεση. Δηλαδή ένα βράδυ ήταν ένας μοναχός υπέργυρος, 100 ετών εκοιμήθη, πατήρ Κοσμάς, ο οποίος τον είδε ο πατήρ Φιλόθεος να είναι στεναχωρεμένος. Και κατά τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, όταν είχε τελειώσει το κανόνα του, πηγαίνει στο κελί του, ήταν δίπλα το κελί του πατρός Κοσμά στον πατέρα Φιλόθεο, του χτυπάει την πόρτα και του λέει «Πάτερ Κοσμά, σπεύσον γρήγορα εν το κελίο μου, θηρίον μέγα μέλη με κατασπαράξει». Οπότε ξυπνάει από το κρεβάτι ο πατήρ Κοσμάς, βουτάει τη μαγκούρα και μπαίνει στο κελί του Γέροντα και βλέπει μία παπαδίτσα να κάνει βόλτες στο σεντόνι του Γέροντα. Πασχαλίτσα. Πασχαλίτσα. Δηλαδή. Μια πασχαλιά, ας πούμε. Οπότε γέλασε εγκάρδια ο πατήρ Κοσμάς με το αστείο το οποίο το έκανε ο Γέροντας. Ήταν δε στις εντολές που έδινε. Τι να πω, πάρα πολύ εύστροφος. Υπήρχε ένας καλόγερος, δεν ξέρω και αν είχε χειροτονηθεί καλόγερος, στη Λογκοβάρδα, ο οποίος λεγόταν Λάζαρος. Αυτός πείραζε τους μοναχούς. Θεωρείται ότι το αγαθός στο μυαλό. Δηλαδή, καθόταν ένας μοναχός και διάβαζε. Πήγαινε ο Λάζαρος δίπλα και χωρίς να έχει βιβλίο στα χέρια, έκανε και αυτός ότι διάβαζε. Οπότε ο μοναχός ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Πήγαινε ο μοναχός στο χελί του να κάνει μετάνιες. Δίπλα ο Λάζαρος να κάνει και αυτός μετάνιες. Να κάνει κομποσκίνη ο μοναχός, να κάνει δίθεν ότι κάνει κομποσκίνη και ο Λάζαρος. Οπότε αυτοί ξεκαρτιζόταν στα γέλια. Σου λέει τώρα τι κάνουμε εδώ, κοροϊδεύομαι. Απεφάσισαν μια μέρα να διώξουν τον Λάζαρο από. Και εν χορό πήγαν στο χελί του πατρός Φιλοθέου, του χτυπάνε την πόρτα, βγαίνει έξω ο γέροντας, βλέπει όλους τους πατέρες μαζεμένους. Λέει τι συμβαίνει, πατέρες. Λέει αποφασίσαμε να διώξουμε τον Λάζαρο. Μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Και λέει ο πατήρ Φιλόθεος, λέει εφόσον εσείς το αποφασίσατε, εμένα η γνώμη μου περιττεύει.
Αλλά αν μας ερωτήσει ο Χριστός γιατί διώξαμε τον Λάζαρο, τι θα του πούμε? Οπότε λέει ένας μοναχός, ο πατήρ Λεόντιος, ο οποίος ήταν και λόγιος μοναχός, «Α, Κύριε», λέει, «έχουμε την απάντηση», «αν γέροντα», του λέει, «έχουμε την απάντηση έτοιμη. Θα του πούμε, Κύριε, οι φρένες του Λαζάρου δεν είναι σωστές και γι' αυτό τον διώξαμε». «Συμφωνώ απόλυτα», λέει ο πατήρ Φλόθεος. «Αυτό», λέει, «είναι πολύ ωραίο επιχείρημα το οποίο είπατε. Αλλά αν εξετάσουμε και εμείς τα δικά μας φρένας, θα δούμε ότι δεν είναι καλύτερη του Λαζάρου». Οπότε βάλαν όλοι μετάνια και ο καθένας ησύχος πήγε στο χελί του. Όταν ο γέροντας ήταν ετοιμοθάνατος, πήγαμε τη Μαρία να τον χαιρετήσουμε και τότε πρέπει να ήταν 10 από φόρο που είχε. Οπότε τον χάιδευα στο χέρι και του λέω, «Γέροντα, πώς θα ταξιδεύσουμε απόψε?» Και γυρνάει έτσι με το μάτι, με την κόρη του Ματιού, δεν μπορούσε να γυρίσει το κεφάλι και μου λέει, «Ο Θεός θα συνταξιδεύσει μαζί σας». Μπήκαμε στο καράβι, τα κύματα περνούσαν πάνω από το καράβι. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ κύμα είχε. Δεν έκανε ούτε έτσι, ούτε έτσι το καράβι. Έτσι, ευθεία. Μου λέει η Μαρία, λέει, «πώς το αντιμετωπίσεις αυτό?» Λέω, «Ο Θεός είναι εδώ μέσα απόψε. Κάνει υπακοή στον πατέρα Φλόθο. Απόψε, λέω, μην φοβάσαι τίποτα. Ο Θεός είναι εδώ. Ούτε έτσι, ούτε έτσι». Όταν του ζήτησα την τελευταία συμβουλή, μου είπε ότι αν ποτέ στη ζωή σας σημειωθεί καμία παραξήγηση, καλό θα είναι πρώτης δύσεως του ηλίου να συμφιλιώνεστε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και μάλιστα λέει, αυτός ο οποίος θα κάνει το πρώτο μεγαλύτερο μισθό. Και αυτό επίσης πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το ξαναλέτε λίγο, είναι πολύ όμορφο. Μας είχε πει ότι αν συμβεί κάνα καυγαδάκι μεταξύ σας, να φυγαδευθεί η ειρήνη, καλά θα κάνετε πρώτης δύσεως του ηλίου να επέλθει συμφιλίωσης. Διότι, αυτό, και μάλιστα λέει, αυτός ο οποίος θα δώσει πρώτος το χέρι, αυτός θα έχει το μεγαλύτερο μισθό. Να μην βρει η επομένη τον καυγά της προηγουμένης ή την παρεξήγηση. Αυτό είναι πολύ όμορφο πάντως, πολύ. Και αμήν να εφαρμόζεται, να το εφαρμόζουμε δηλαδή σε όλη μας τη ζωή αυτά. Είχε προστάτη γέροντα, προστάτη Άγιο τον προφήτη Ηλία, με τον οποίο κουβέδιαζε, όπως με τον Άγιο Νεκτάριο, και η Μηθέντα κουβέδιαζε και με τον προφήτη Ηλία. Κάτι παρόμοιο που έκανε ο πατήρ Ευμένιος στα Ρούστικα, ο οποίος κουβέδιαζε με προφήτη Ηλία, ένα φοβερό πράγμα δηλαδή. Και μάλιστα όταν έγινε γερμανική κατοχή, οι Γερμανοί στην κορυφή των Αγίων Πάντων, που υπάρχει ένα εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, πήγαν στην Αγία Τράπεζα και άφησαν τα όπλα μαζί με τα κράνη. Το έμαθε ο πατήρ Φιλόθεος και έγραψε επιστολή στον προφήτη Ηλία. «Εις τον πολυσέβαστο γέροντά μου εν ουρανής, προφήτην Ηλίαν τον θεσβήτη», και τον μάλωνε. Και του έγραφε στην επιστολή, «Πού είναι ο υπέρ της ευσεβίας ζήλος? Εσύ», του λέει, «που κατέσφαξες τους 450 ιερείς της Εσχήνης, πώς ανέχεσαι οι Γερμανοί να έχουν βεβαιώσει τον οίκο σου?» Σε αυτό το στυλ. Και την άλλη μέρα οι Γερμανοί πήραν τα κράνη και τα όπλα και εγκατέλειψαν το ναό και μάλιστα έτρεχαν, λέει, και αποφύγη-φύγη. Ποιος ξέρει τι τους έκανε ο προφήτης Ηλίας. Ο πατήρ Φιλόθεος είχε γνωριστεί με τον πατέρα Κορνήλιο, ναι, που ήταν εδώ στον Άγιο Φανούριο, τον Επανοσύφη ήταν καλόγερος, με τον εξής χαριέστατον τρόπο. Ήταν τον 54 στη Θεσσαλονίκη, στον Εσπερινό του Αγίου Δημητρίου, και είχε πάει και ο πατήρ Κορνήλιος. Την ώρα λοιπόν που γινόταν ο Εσπερινός, ο πατήρ Κορνήλιος ήθελε να δει τους βασιλιάδες. Ήταν ένας καλόγερος μπροστά του, τον οποίο πιάνει από τους ώμους να τεντωθεί λίγο, να δει τους βασιλιάδες, και γυρνάει ο καλόγερος και του λέει, «Πάτερ μου», του λέει, «τι κάνετε?» «Α, γέροντα», του λέει, «συγγνώμη, τεντώνομαι για να δω τον βασιλιά». Λέει, «Καλά κάνετε», του λέει, «αλλά καλό θα είναι αυτή η προσπάθεια να γίνεται για να δούμε τον επουράνιον βασιλέα. Τον επίγειο», του λέει, «και να μην τον δούμε δεν πειράζει». Οπότε αυτό συγκλονίστηκε, καθίζει κάτω
και ρωτάει τους διπλανούς, λέει, αυτός ο καλόγερος ποιος είναι? Λέει, ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Έτσι γνωρίστηκε με πατέρα Φιλόθεο. Δεν κατάλαβα το όνομα αυτού που γνωρίστηκε με τον πατέρα Φιλόθεο. Πατήρ Κορνήλιος. Πατήρ Κορνήλιος, ο οποίος ήταν στον Άγιο Φανουρίο. Πάντως, κύριε Μανώλη, σε αυτό το σημείο έτσι, θέλω να θέσω εγώ ένα ερώτημα. Σίγουρα όσα κάνουν και όσα βλέπουμε στους βίους πολλών ανθρώπων, το ερώτημα που γεννιέται είναι για να λάβει, ας πούμε, ο γέροντας Φιλόθεος, ο πατήρ Φιλόθεος, αυτά τα χαρίσματα και την ευλογία του Θεού και έτσι, και σίγουρα και από τον Άγιο Νεκτάριο, κάτι έκανε και βαρέστησε το Θεό. Έκανε και είχε κάτι ζωή, την οποία αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μπορέσουμε να δούμε τι έκανε λοιπόν. Όλα αυτά θα μας τα, αλλά το τι έκανε, ώστε κι εμείς να προχωρήσουμε κι εμείς ένα βήμα στη ζωή μας. Είχε ασκηθεί σε κατάσταση απόλυτης υπακοής. Ναι, για να τελειώσω λίγο μόνο αυτό που έλεγα. Συγγνώμη. Διότι πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Ακούμε έτσι θαυμαστά πράγματα και τα ακούμε λίγο πολύ σαν να είναι κάτι σαν η περιπέτειση κάποιου ήρωα, ας πούμε. Ενώ το θέμα είναι πώς κι εμείς μπορούμε να πάρουμε, τι μπορούμε να εφαρμόσουμε για να προχωρήσουμε κι εμείς στη ζωή μας, για να έχουν αξία και όλα αυτά τα δώρα που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, για να τα βλέπουμε κι εμείς. Δηλαδή δίνει κάποια χαρίσματα για να δοξαστεί το όνομα του Θεού και να πάρουμε κι εμείς μπρος, να καταλάβουμε ότι εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό και πρέπει να προχωρήσουμε κι εμείς. Επομένως, τι έχει κάνει στη ζωή του, ώστε να προχωρήσουμε κι εμείς? Πιστεύω ότι είχε απεριόριστη αγάπη. Προς πάντας. Δηλαδή, στην αγάπη ευαθμολογείτο με άριστα. Ασκούσε υπερβολική ελεημοσύνη. Πώς το έχετε ζήσει, ας πούμε, με την αγάπη και την ελεημοσύνη αυτά? Λέγεται ότι στη γερμανική κατοχή, γύρω στα 1500 άτομα, καθημερινώς τάιζε λογοβάρδα. Στους μοναχούς είχε δώσει την εξής εντολή. Ρώτησα κάποτε ένα μοναχό στην Λογκοβάρδα, τι γραμμή σας έχει δώσει ο γέροντας για αυτούς που έρχονται στο μοναστήρι? Και μου απήντησε, λέει, μας είπε ότι αν μπορείτε για αυτόν που σας χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα στο μοναστήρι να πεθάνετε, να πεθάνετε. Αυτό είναι υπερβολική αγάπη για τον άνθρωπο. Όπως και αυτό θα λέγαμε ότι φαίνεται και από το γεγονός με τους Γερμανούς, που ζήτησε ο ίδιος να συμπεριληφθεί και αυτός με τους ανθρώπους που θα πήγαιναν προς εκτέλεση. Και το ζήτησε, και μάλιστα όχι μόνο το ζήτησε, τον ανάγκασε τον Γερμανό διοικητή να του υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, είχε πολύ μεγάλη αγάπη. Δηλαδή αυτό είναι το τρομερό. Υπερβολική προσευχή για τα άτομα τα οποία ζητούσαν βοήθεια. Λέει, το κομποσκίνι έβγαζε σπίθες με τα δακρύων προσευχή. Και παρόλο που ήταν άρρωστος πολλές φορές, θα σηκωνόταν, θα κατέβαινε στην εκκλησία. Την αγάπη του. Ναι. Αγάπη. Έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, πολύ μεγάλη νηστεία. Νηστεία, γρυπνία, προσευχή. Ήταν καλλικέλαδος ψάλτης. Κάναμε μια φορά ένα εσπερινό στην κορυφή των Αγίων Πάντων. Οι δυο μας, και κράτησε 3 ώρες. 3 ώρες. 3 ώρες. 20 λεπτά έλεγε το Κύριε και έκραξα. Τόσο είχε εφραθεί. Τον ρώτησα κάποτε ποια σχέση πρέπει να έχω με το γέροντά μου. Και μου απήντησε αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Λέω, δηλαδή, καλύτερα μου λέει να τα χαλάσεις με τον Θεό παρά με το γέροντά σου. Λέω, αυτό το καταλαβαίνω. Και μου λέει, εάν τα χαλάσεις με τον Θεό και τα έχεις καλά με τον γέροντά σου, ο γέροντάς σου θα σε συμφιλιώσει με τον Θεό. Αλλά αν τα χαλάσεις με τον γέροντά σου, θα έρθει καιρός που θα κάνεις μια αμαρτία, θα αποκοπείς από τον Θεό. Ποιος θα σε συμφιλιώσει? Οπότε ο γέροντας μένει εγγυητής πάνω στο θέμα της σωτηρίας. Είχε μία ευστροφία πνεύματος, η οποία φαινόταν σε όλες τις εκδηλώσεις.
Μία φορά είχε κάνει ταξίδι στο Άγιο Όρος. Μία καθαρά Δευτέρα, μετά την ακολουθία το πρωί, είχαν βγει έξω από το προάβλιο στο τσιόχι της Μονής προσκυνητές και άρχισαν να τραγουδάνε. Στη Μονή της Λουγουβάρδας. Στη Μονή του Αγίου Όρους. Σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Τραγουδούσαν. Ο πατήρ Φιλόθεος δεν τους μιλούσε καθόλου. Όταν τελείωσαν, του λένε γέροντα, λέει, δια το εδέσιμο της ημέρας πρέπει να μας πείτε κι εσείς το δικό σας τραγούδι. Ευχαρίστως, λέει ο πατήρ Φιλόθεος. Και άρχισε να ψάλει το ερχόμενο ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Οπότε βάλαν όλοι μετάνοια και ζήτησαν συγγνώμη. Κατάλαβαν ότι αυτό που έκαναν δεν έπρεπε να το κάνουν. Έτσι η λεπτότητα των ανθρώπων, έτσι του Θεού, καμιά φορά είναι έτσι πολύ εξωσημείωτη. Και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να καταλήξω, την ωραία αυτή ευκαιρία που μου δώσατε απόψε, είναι το εξής. Κατηγορείται από τους παλαιοημερολογίτες ότι ο γέροντας ή το παλάντζα, μία με το παλιό, μία με το νέο εορτολόγιο, όντως είχε πάρα πολύ αγάπη στο παλαιό εορτολόγιο. Ήταν το πάτριο εορτολόγιο για αυτόν. Τον είχαμε παρακαλέσει με τη Μαρία και του είχαμε πει ότι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, εσείς θα ακολουθείτε το εορτολόγιο το οποίο ακολουθεί η επίσημη εκκλησία. Αυτό το είχε πει και ο Άγιος Νεκτάριος στις μοναχές. Είναι γραμμένα στα πρακτικά της Μονής Αιγίνης. Τους είπε ότι μετά την κοίμησή μου θα γίνει μετά από λίγο μέγα σχίσμα. Πάπα, το είχε προβλέψει ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει, και εμείς τι θα κάνουμε. Και απήντησαν οι μοναχές και απήντησε ο Άγιος Νεκτάριος στις μοναχές. Λέει, εσείς θα ακολουθείτε τη διοικούσα εκκλησία. Κανονικότατα. Το 1975-74 προς 75 ο πατήρ Φιλόθεος είχε ενημερώσει τον δεσπότη τον Επιφάνιο στην Πάρο Παροναξίας και την Ιερά Σύνοδο και είχε δώσει εντολή στην Ιερά Μονή Θαψανών να ακολουθεί το παλαιό εορτολόγιο. Είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στο παλαιό εορτολόγιο. Οπότε η Μονή Θαψανών έκανε υπακοή και γύρισε με το παλιό εορτολόγιο. Γύρισε. Αυτό όμως γύρισε. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Γύρισε με το παλιό. Γύρισε με το παλαιό εορτολόγιο. Η Μονή Θαψανών, ναι, της Πάρου. Της είχε πει ο γέροντας. Εντολή του γέροντος. Ναι. Αυτό όμως δεν ανέπαυε τον πατέρα Φιλόθεο. Έδωσε την εντολή, το έκανε, αλλά μέσα του δεν το ανέπαυε. Στις 25 Ιανουαρίου του 1975 προς 76 πήρε το Λεόντιο από τον οποίο μου το είπε και πήγαν στη Μονή Θαψανών και λέει στην Οικουμένη, λέει, θέλω απόψε τα κλειδιά της εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου όλα. Τι θα κάνεις γέροντα, τον ρωτάει ο πατήρ Λεόντιος. Λέει, θα κάνω μία ολονύχτια αγρυπνία για ένα θέμα που έχω. Λέει, να έρθω κι εγώ να σας βοηθήσω στα διαβαστά. Και απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος, όχι, θέλω να προσευχηθώ μόνο το Θεό. Κλείνεται λοιπόν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου και το πρωί βγαίνοντας έξω, λέει στον Νεκτάριο, στον πατέρα Λεόντιο, λέει, χτυπάτε την καμπάνα σύναξης αδελφότητος. Συνάζεται η αδελφότητα και απαντάει ο πατήρ Φιλόθεος ότι από αυτήν ταύτην τη στιγμή θα ακολουθούμε το νέο εορτολόγιο το οποίο ακολουθεί η διοικούσα εκκλησία. Και τον ρωτάει στη σύναξη, παρουσία όλων, ο πατήρ Λεόντιος, γέροντα, τι είναι εκείνο το οποίο σας έκανε διανυκτός να αλλάξετε. Και απήντησε, μετά το μεσονύκτιο, ηξιώθην να είδω τον Άγιο Ξενοφόντα μετά τη συνοδεία του εισερχόμενο στην εκκλησία. Δηλαδή είδε τον Άγιο, το οποίο η μέρα της γιορτής του ήταν την ημέρα την οποία έκανε την αγρυπνία ο πατήρ Φιλόθεος σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο.
Δηλαδή εκείνη τη μέρα που τον είδε, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, γιόρταζε ο Άγιος Ξενοφών. Ήταν 26 Ιανουαρίου. Και το θεώρησε μια απάντηση, μια σφραγίδα από τον ουρανό, ότι πρέπει να ακολουθεί το νέο ορτολόγιο. Πάντοτε η υπακοή στην Εκκλησία είναι αυτή που σώζει. Αυτό είναι το βασικό που λένε οι πατέρες και εξάλλου το λέει και το Ευαγγέλιο μα, ότι ο πιστεύσας πώς το λέει, και βαπτιστή σωθήσεται. Πιστεύσας σημαίνει κάνει και υπακοή. Από τη στιγμή που η Εκκλησία ακολουθεί αυτό, αυτό προχωρούμε. Αμήν. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Και πάλι ευχαριστώ θερμότατα για την ευκαιρία την οποία μας δώσατε. Ναι, να είστε καλά. Και να έχουμε την ευχή του. Εμείς πάντως έτσι από όλη την εκπομπή θα να κρατήσουμε σίγουρα μεγάλα τα θαυμάσια του Θεού και που ενεργεί δια ανθρώπου, για τον Αγίον του και για των ανθρώπων που τον ευαρέστησαν πολύ, όπως είναι ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Αλλά σίγουρα όμως να κρατήσουμε πιο πολύ αυτά τον αγώνα που έκανε. Έκανε πολύ αγώνα, πολύ μεγάλο αγώνα. Τον οποίο έτσι αυτό, γι' αυτό το λόγο ίσως ο Θεός μας τα μας δίνει έτσι αυτά τα θαυμάσια, μας τα φανερώνει για να μπορούμε και εμείς να ακολουθούμε αυτά. Και όπως είπατε ήταν η ανιδιωτελή αγάπη, αγάπη μέχρι θανάτου προς όλους. Και σίγουρα η υπακοή του έτσι και η αγάπη του προς το γέροντά του, τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά τα δύο, αν τα κρατήσουμε και εμείς, σίγουρα θα φιληθούμε και θα προχωρήσουμε έτσι στη ζωή και στην αγάπη του Θεού πιο πολύ. Αμήν, αμήν, αμήν. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Λοιπόν, να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες σας καλά. Χαίρετε. Λέγεται.